What you gonna do is good music and G-Unit. Yeah. Thanks. Low so. Ladies and gentlemen. You know they mad cause I'm hood rich. Cotton candy shoot, cotton candy coop. Hard knock, off in any loop, off the scoop. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του ΑΟ Σερίφου, κύριο Μιχάλη Παλαιό. Κύριε Παλέ, 3-1 ήττα για την ομάδα σας, δύο λόγια για τον αγώνα. Αυτό που έχω να τονίσω είναι ότι η ομάδα της Πάρου έπαιξε πολύ καλά, συγχαρητήρια για την νίκη τους. Απλώς εμείς, όπως πάντα, εφηδιαστήκαμε στο πρώτο λεπτό τον γκολ. Βρήκαμε λίγο τα πατήματα μας, παίξαμε λίγο καλά. Εντάξει, η προσπάθεια δεν έχει ακόμα τελειώσει. Γίνονται κάποιες προσπάθειες να παίξουν όσο μπορούμε πιο μικρά παιδιά. Σήμερα έκανε την πρώτη εμφάνιση ο τερματοφύλακας, ο 17χρονος τερματοφύλακας. Σιγά σιγά πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο, η ομάδα να παίζει καλύτερα και να είναι πιο ανταγωνιστική με τις άλλες ομάδες. Και πάλι συγχαρητήρια στην ομάδα του ΑΟ Πάρου. Είναι θετικό για εσάς ότι η ομάδα βάζει για δεύτερο συνεχόμενο γκολ, για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα γκολ? Σίγουρα, και είναι ότι δεν έβαλε μόνο τον γκολ, αλλά δημιουργηθήκαν και πολλές ευκαιρίες, οι οποίες χαθήκανε. Εντάξει, εμείς κοιτάζουμε μπροστά. Και οπωσδήποτε η στόχη δική μας είναι διαφορετική από των άλλων ομάδων. Πιστεύω μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουμε γίνει πιο αποδοτικοί και να έχουν παίξει όσο μπορούμε πιο νεαροί ποδοσφαιριστές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Νίκη στη Σέριφο 3-1 για τον ΑΟ Πάρου. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του ΑΟ Πάρου, κύριο Δημήτρη Τριανταφυλάκο. Κύριε Τριανταφυλάκο, δύο λόγια για τον αγώνα θα θέλαμε να σου πείτε. Γεια σας. Ήταν μια νίκη ψυχολογίας περισσότερο, γιατί την περσμένη εβδομάδα είχαμε ένα τυχές αποτέλεσμα. Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, ήμασταν τυχεροί στην πρώτη φάση που κάνουμε στο πρώτο λεπτό, κάνουμε γκολ. Παρόλο που ο αντίπαλος, μετά χάσαμε άλλες μια-δύο ευκαιρίες, μας πίεσε λίγο ο αντίπαλος, μας ισοφάρισε, αλλά δείξαμε καλό χαρακτήρα τα παιδιά και επανήλθαμε πάλι στο παιχνίδι και πολύ γρήγορα κάναμε άλλα δύο γκολ. Νομίζω ότι ήταν δίκαιη η νίκη μας, ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί. Εντάξει, δεν μου αρέσει να λέω δικαιολογίες. Σίγουρα τα παιδιά, επειδή είναι και το γήπεδο φυσικό, αυτό είναι μια μικρή, έτσι, ένα πρόβλημα για το δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να σημαίνει κάτι να το πάμε στη δικαιολογία. Δεν μπορώ να πω τώρα το γιατί ήμασταν έτσι πάλι. Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η δεύτερη θέση για τον ΑΟΠ? Θα πάμε παιχνίδι-παιχνίδι και στο τέλος θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σημασία έχει να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, να το ευχαριστιόμαστε, γιατί είμαστε μια ομάδα η οποία κάθε μέρα προσπαθεί να κάνει κάτι καλό. Σίγουρα έχει έρθει ένας άνθρωπος καινούριος και είναι δύσκολο να περάσουμε κάποια πράγματα. Όμως πιστεύω ότι στο τέλος θα έχουμε μια καλή κατάληξη. Και να το ευχαριστήσω τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.